Και λοιπόν, τι λες τώρα και θα συζητήσουμε για πολιτισμό και όχι έτσι ό,τι και ό,τι. Θα έχουμε πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με αγαπημένο Κώστα Χαλκιάς, κοινοθέτη. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Γεια χαρά, ευχαριστώ πολύ. Μεγάλη χαρά που είναι ο Κώστας Χαλκιάς μαζί μας. Σας γνωρίσαμε στην Καλαμάτα γιατί έχετε κάνει σπουδαία πράγματα μέσα από τη θεατρική διαδρομή αυτά τα τελευταία Ακλήρα. χρόνια. Αλλά σας ξέρουμε, τέλος πάντων η παρουσία σας είναι έτσι έντονη και έχετε κάνει σπουδαία πράγματα γενικά. Αλλά θέλω να ξεκινήσουμε πριν που μετά της διαδρομής και ανεβάζετε δύο παραστάσεις ή μία έτσι είναι και με ένα έργο του κατσά καινούριο θα τα πούμε. Έχουμε αυτήν την ε, ημέρα μνήμης πραγματικά ε, του σήμερα ολοκαυτόματος. του Ολοκαυτώματος για τα εκατομμύρια θύματα και μ, ανεβάζεται μια παράσταση που συγκυριακά δεν μπόρεσε να γίνει σήμερα, θα γίνει αύριο όμως η, η, το ανεβάσμα της, να πούμε λίγο ποια παράσταση, τι, που, πώς, γιατί είναι μια παράσταση μνήμης, τιμής. Ακριβώς. Ε, πρόκειται για την ανάκριση του Πέτερ Βάης, ένα θεατρικό τόλμημα της θεατρικής διαδρομής που το τόλμησε πριν τρία χρόνια. Τον Απρίλιο του 2016 ε, καταφέραμε μετά από 7 μήνες πρόβα με ερασιτέχνες ηθοποιούς να ανεβάσουμε... Να ανοίξουμε μια παρένθεση που δεν είναι και ακριβώς ερασιτέχνες ο επαγγελματισμός που τους διέπει είναι ε, γενικά... Ναι. Επιμένουμε στο, πολύ. Στο αποτέλεσμα, έτσι. Ναι, ναι. Μπορεί να μην πληρώνονται, να μην είναι αλλά δεν... ειδικά η Μαρία ή του Ακριβώ. Υπάρχει μια επιμονή και υπομονή ε, και δεν φτάνουμε στο αποτέλεσμα εάν δεν είμαστε αξιοπρεπείς. η αλήθεια αυτή. Ε, 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 ναι. <laughs> λοιπόν, η ανάκριση είναι ένα θρηλυκό έργο της ε, φόρμας του θεάτρου ντοκουμέντο και στηρίχθηκε στα αρχεία της δίκης ε, για τα εγκλήματα στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Auschwitz και ο Πέτερ Βάις μαζί και με άλλες προσωπικότητες της εποχής εκείνης του 1964 σαν τον Άρθρον Μίλερ και άλλους παρακολούθησαν τη δίκη αυτή ε, σχεδόν 20 χρόνια μετά τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και... Αυτό που καταγράφεται σε αυτήν την θεατρική παράσταση, σε αυτό το θεατρικό έργο είναι κάτι το ανίποτο σε όλεθρο και φρίκι. Εκεί σταματάει το μυαλό του ανθρώπου. Ε, αυτό το έργο ανέβηκε για πρώτη φορά το 1965 σε σκηνοθεσία ενός πολύ μεγάλου σκηνοθέτη του, Έρβιν Πισκάτορ και με μια μουσική ενός Ιταλού, Λουίτζι Νόνο, ο οποίος αν είναι δυνατόν, το 1949 έκανε συμφωνικά α, οπερετικά έργα, σονάτες, πάνω σε γράμματα α, των εκτελεσμένων της Αλήθεια. Αυτός ο μουσικός ε, λέγεται Λουίτζι Νόνο και μας τον πρωτογνώρισε ο μεγάλος... Ε, ευπατρίδη του σύγχρονου ελληνικού θεάτρου, ο πρώην διευθυντή του των νέων, ο Κώστας Ονίτσο, ο, οποίος εξέδιδε το περιοδικό θέατρο, το οποίο φυσιολογικά και λόγω του ότι έφυγε και ο Κώστας Ονίτσο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή και που ήταν μια εγκυκλοπαίδεια για μα του ανθρώπου του θεάτρου πριν την εισβολή του ίντερνετ. Ε, τολμώ να πω ότι το τελικό αποτέλεσμα αυτής της παράστασης είναι ένα μεγάλο κατόρθωμα γενικά του Εραστεχνικού θεάτρου στην Καλαμάτα και ειδικότερα της θεατρικής διαδρομής. Από μια συγκυρία γεγονότων του 2016, ε, φοβούμενοι ότι σπάει το αυγό του φιδιού και εμφανίζονται πολύ περίεργες δυνάμεις στο χώρο, τον πολιτικό που, της Ελλάδας. Όπω ήρθαν έφυγαν ναι, στο Ακριβώς, μετά από όλα ελπίζω. αυτά που πάθαμε. Ε, αλλά, νομίζω εντάξει. ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό αντισταθήκαμε και αυτή την αντίσταση την αισθάθηκα κι εγώ και από μια βαθιά υποχρέωση έπαιξα μαζί με τους ερασιτέχνες το ρόλο του Προέδρου στην ε, παράσταση αυτή. Και αύριο. Ε, είναι, <laughs> είναι κινηματογραφημένη <laughs> αυτή η ιστορία, οπότε συμμετέχω κι εγώ στην παράσταση αυτή ως, και ως ηθοποιός, γιατί βασικά είμαι ηθοποιός. Λοιπόν, α, αυτή η δίκη του 1964 για το Auschwitz ε, δεν ήταν προβλεπόμενη. Ένας φιλόδοξος ε, γερμανός νεαρός εισαγγελέας ε, εντελώς τυχαία ανακάλυψε... Έναν τύπο δάσκαλο σε ένα σχολικό περίβολο έπεσε μια μπάλα έξω στο πεζοδρόμιο και έσκυψε ένας φίλος του Ισαγγελέα να του δώσει την μπάλα και βλέπει το χέρι του σημαδεμένο και θυμήθηκε ότι ήταν ένας βασανιστής στο στρατόπεδο του Άουσβιτς και βάσει του γερμανικού συντάγματος δεν έπρεπε να, δεν έπρεπε να βρίσκεται σε δημόσια θέση κ.ο.κ. Και, και μετά από τέσσερα χρόνια κατάφερε αυτός ο Ισανγκελέας ε, να κινητοποίηση της υγιής δυνάμεις της τότε Δυτικής Γερμανίας και φτάσαμε στη δίκη του Auschwitz. Τι ώρα είναι η προβολή? Η προβολή είναι αύριο στις 9 η ώρα. Η είσοδος είναι ελεύθερη και καλούμε πραγματικά το κοινό της ε, Καλαμάτας, απευθυνόμαστε και στους εκπαιδευτικούς, ε, τουλάχιστον να φέρουν ε, τα μεγάλα παιδιά ε, στο χώρο του εργατικού κέντρου, γιατί πραγματικά αξίζει τον κόπο, ελπίζω. Και ε, εντελώ συγκυριακά λόγω τη ε, Παγκόσμια ημέρα. Παγκόσμια ημέρα. Πήγε και ο Μητσοτάκη στο Άουσιτ, το είδατε. Ναι. <laughs> κα κατά συγκυρία, κατά συγκυρία ε, Πήγε εκεί και πήγε και η αντιπροσωπεία της Βουλής των Ελλήνων συνολικά και πραγματικά όσοι αμφισβητούσαν το ολοκαύτωμα, γιατί υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι αμφισβητούν ότι έγινε κάποιο ολοκαύτωμα. Εκεί βέβαια υπέφεραν άνθρωποι όχι μόνο ε, οι Εβραίοι, αλλά και μάζες ε, ομοφιλοφίλων, κομμουνιστών, τσιγκάνων. Ε, πρόκειται δηλαδή για μια απίστευτη ιστορία που όσο και να προσπαθείς να την καταγράψεις, δεν έχεις εκείνης τις δυνάμεις να την καταγράψεις πραγματικά. Φανώς. Αυτή η ταινία ε, «Ο των Ψεμάτων» με βάση την ιστορία του νεαρού αυτού εισαγγελέα ήταν και υποψήφια για ε, Ξενόγλωση ε, ταινία. Η ταινία υπάρχει στο διαδίκτυο, λέγεται Ο Λαβύριθμο των Ψεμάτων και εκεί θα δει κανεί πώ ε, προέκυψε η δίκη ε, του 1964. Μάλιστα. Πολύ Σ στην... ενδιαφέροντα και στην μακάρι. Στην Φραγκφούρτη, ναι. Και μακάρι, όπω είπατε πολύ σωστά, να έρθουν και νέοι άνθρωποι. Γιατί... Ακριβώ. <σχύ> Κάπου το έχουμε χάσει στην πορεία, ε, είναι αλήθεια. Ναι, ναι. Ε, 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 είμαστε στα όρια. Το να διατηρήσουμε την ισοδοξία μας ή να γίνουμε ε, συνολικά απεσιόδοξοι. Ε, ο Πέτερ Βάις δυστυχώς καταγράφει σε, αυτήν την, σε, σε αυτό το θεατρικό το έργο. Η άποψή του είναι η εξής και είναι πολύ κατά κάποιο τρόπο θα έλεγα διοντολογικά απεσιόδοξη. Γιατί τα θύματα στο συγκεκριμένο έργο συνεχίζουν να είναι θύματα και οι θύτες συνεχίζουν ...να είναι θύτες Δεν υπάρχει κάθαρση. Και δεν υπάρχει κάθαρση γιατί αυτό που υπέστησαν οι, οι κρατούμενοι... ...εκεί πέρα σε αυτόν τον όλεθρο του στρατοπέδου του Auschwitz... ...δεν υπάρχει κατά τον Peter Weiss αντίστοιχη τιμωρία. Και δεν μπορεί να μεταφερθεί και αλλιώς από το να... ...νομίζω μόνο έτσι μπορεί να αποδοθεί Σας ναι. το ξέρετε καλύτερα από όλους. Ακριβώς. Απόλους, ακριβώς, έτσι, ακριβώς. Υπήρξε μια επίπονη διαδικασία και είμαι πάρα πολύ συγκινημένος και θα τολμ, και τολμώ να πω και υπερήφανος που σε μια πόλη ε, στα μεγέθη της Καλαμάτας ε, κα, κατορθώθηκε αυτό το θάλεγα θεατρικό επίτευγμα και Θεωρείται πλέον ένα σπάνιο ντοκουμέντο και ως τέτοιο προβλήθηκε και πριν δύο χρόνια από τον, από τον Βελισάριο Κωσιβάκη και τη Νιου Σταρ στο θρηλυκό κλιματογράφο της Αλκιονίδας στην Αθήνα. Μάλιστα. Ας έρθουμε λοιπόν αύριο. Τι ώρα θυμίστε μου. Ε, 9 η ώρα στο εργατικό κέντρο, είσοδος ελεύθερη. ελεύθερη. Το κρατάμε. Και να έρθω έτσι λίγο πριν κλείσουμε, αν και θα έρθετε μια μέρα ειδικά ναι, για ναι. αυτά. Ε, για τα υπόλοιπα, ναι. Αλλά να κάνουμε μια σύντομη αναφορά στην θεατρική διαδρομή που έχει βραβευθεί, που μετράει χρόνια, που τα παιδιά όλα, επειδή κάποτε μπήκα στη διαδικασία, αλλά νομίζω ότι δεν ξέρω αν θα μπορέσω να το κάνω ποτέ. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσω να το κάνω ποτέ. Ναι. Ε, και είναι σπουδαία όλα όσα έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Ε, καλά, έχω πει πολλέ φορέ ότι έχω κλάψει με λιγμούς με Μαρία Τούμπουρου αμέτρητε φορέ. Ειδικά δεν ήσασταν τότε, νομίζω, στη Γέρμα. Ναι, Γέρμα. Δεν ξέρω αν okay, έχετε δεν ήμουν, δει. Δεν ήμουν. Αν την είχατε δει από βέβαια... τη Μαρία, εννοώ. Ναι, βέβαια, ε, εγώ εκεί. είμαι ε, παλιό εντό εισαγωγικών καλαματιανό όσον αφορά τα πράγματα του θεάτρου. Γιατί με την Όλογα την Αλεξανδροπούλου υπήρξαμε ιδρυτικά στελέχη του Καλαμάτα επί εποχή mm. ε, 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 τα τελευταία 7 χρόνια βρισκόμαστε ξανά ναι, ναι. στην ναι, Καλαμάτα. Και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. <laughs> και εγώ ευχαριστώ. <laughs> Να πούμε ότι ανεβάζετε δύο παραστάσεις. Ναι, φέτος η Θεατρική Διαδρομή προγραμματίζει δύο θεατρικές παραγωγές. Η μία είναι το πολύ γνωστο και μη εξαιρεταίο, μια θρηλυκή κομμωδία των Μιχάλη Ρέα Παθανάση Παπαθανασίου. Που δεν μας είχατε συνηθίσει πολλ... πολλές κομμωδίες. Ε, ε, ναι, ε, ε, η συμπέθερη από τα τύρανα. Να γελάσουμε λιγάκι, ε, αλλά και δεν είναι και τόσο ναι, ανώδυνο ναι. το γέλιο που προκαλούν οι συμπέθερες από τα τύρανα, γιατί εκεί ανακαλύπτουμε ότι δεν είμαστε και τόσο, τέλος πάντων, ε, πολλά, δεν είμαστε. πολλά δεν είμαστε. Είμαστε μπαγαπόντιδες εμείς οι σύγχρονοι Έλληνες και καλοπερασάκηδες και δεν βλέπουμε δεξιά και αριστερά τι συμβαίνει. Ε, πρόκειται για μια αδυσόπιτη κομμωδία που κάποιος ε, πεθαίνει στο γέλιο και η πρεμιέρα της γίνεται στις 7 Φεβρουαρίου στο Πνευματικό Κέντρο. Και φυσικά ε, στις 28 Φεβρουαρίου έχουμε τη δεύτερη παραγωγή που είναι απρόβλεπτη και ίσως να είναι και, ένα, και ένας κεραυνός θα έλεγα. Για κάποιους ναι. Για κάποιους ναι. Για όσους τον ξέρουν όχι. Ακριβώς. Ε, πρόκειται για να πραγματικά ε, ξάφνιασμα όταν ε, μας πληροφόρησε ο Αντώνης και μας διάβασε ε, μια τολμηρή προσπάθεια που έκανε να γράψει ένα θεατρικό έργο. Το έργο αυτό λέγεται «Στο σύρμα» του Αντώνη Κατσάνα που του δεν Κατσά, ε, μιλάμε... Και, με... ναι, και διαπραγματεύεται μια αθέατη και κατά κάποιο τρόπο ε, σκοπίμως ε, αθέατη πλευρά της σύγχρονης ιστορίας της πατρίδας μας. Ε, πρόκειται ίσως και για προσωπικό του, βιο, από προσωπικά του βιώματα, ε, πρόκειται για μια λεπτομέρεια των 100.000 συμπατριωτών μας που έζησαν τη φρίκη και την κόλαση της Μακρονίσου και με πολιτικέ αναφορέ, φαντάζομαι. Γιατί ε, να οι πολιτικέ αναφορέ θα τολμούσα να πω ότι είναι ε, όχι κομματικέ. Θα τολμούσα να πω ότι. Μαχιά πολιτικέ, ουσιαστικέ. Ε, ουσιαστικέ και βάζω, δηλαδή, εγώ σαν σκηνοθέτη, ε, στην παράσταση αυτή έχω μια εποπτική ματιά ε, και προσπαθώ να δείξω ότι από μια σύμπτωση κάποιος μπορεί να βρεθεί από τη μια πλευρά ή από την άλλη. Οι συγκυρίες διαμορφώνουν και τα θύματα και, και τους θύτες. Βέβαια, ε, το θεατρικό έργο του Κατσάς στο Σύρμα είναι μια ελεγία, θα έλεγα, δυστυχώς θανάτου, αλλά και μιας πρόσκυρης ήτας της ουτοπίας για ένα καλύτερο κόσμο. Αυτό ας το κρατήσουμε Α, και ας το... Κρατήσουμε. ναι. ναι. Ε, να πούμε ότι ανεβαίνει πότε. Ε, η Συμπέθερη από τα Τύρενα σε σκηνοθεσία Όλας Αλεξανδροπούλου ε, ανεβαίνει στις 7 Φεβρουαρίου στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας. Θα παίζεται μέχρι στις 23 Φεβρουαρίου εκτός Δευτέρας και στις 28 Φεβρουαρίου θα κάνει πρεμιέρα ε, η παράσταση στο Σύρμα του Αντώνη Κατσά και θα παίζεται μέχρι 15 Μαρτίου. Εκτός Δευτέρας. Ναι. Θέλω να έρθετε μια μέρα γιατί έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Έχουμε ναι, να πούμε ναι. για τους φορείς που δεν ξέρω πού είναι, για τη στέγη που θα έπρεπε να υπάρχει, για τον πολιτισμό, για το θέατρο, Δυστυχω... για κάποια βιβλία που μας λέγατε ότι θέλετε να χαρίσετε τα ναι, να με καλά. Έχω... Ναι, ναι. <laughs> αυτή, αυτή τη στιγμή ξανά πάλι κάνω μια έκκληση σε οποιοδήποτε φορέα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα προσωπικό μου αρχείο, ε, ενός αγώνα δεκαετιών. Ε, υπάρχουν 350 κυβότια σε μια αποθήκη με θεατρικά έργα, ίσως να έχω τη μεγαλύτερη συλλογή αφήσας ε, στην Ελλάδα. Έχω απίστευτη καστική βιβλιοθήκη, ε, DVD, VHS, ε, δηλαδή μιλάμε για 350 κυβότια. Και θα ήθελα πραγματικά αυτό το αρχείο κάποιος να το αξιοποιήσει γιατί είναι πολύ άδικο και κρίμα. Ε, εάν δεν αξιοποιηθεί, ε, έχω πάρει μια τελική απόφαση. Θα το δωρήσω στη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θέατρου Βορείου Ελλάδο ω Θεσσαλονικαίο που είμαι. Βέβαια θα, δεν θα ήθελα να είμαι τόσο μακριά από το αρχείο μου, θα προτιμούσα να είναι στην Καλαμάτα. Αλλά δεν είναι και εύκολο, ε, εύκολη αυτή η διαδικασία να αξιοποιηθεί το αρχείο αυτό. Γιατί και κοστίζει η αξιοποίησή του. Εντάξει, εδώ χαλάμε για άλλα κι άλλα, κύριε Χαλκιά. Να είμαστε ειλικρινεί. Δηλαδή, να μην τρελαθούμε. να εντοπίσουμε ποιο επενδύει στον πολιτισμό. Έτσι. Πρέπει να εντοπίσουμε ποιο επενδύει. Και αν. Και αν επενδύει στον πολιτισμό. Ε, για να μην φτάσουμε ε, σε αυτή την. Ε, να μην πω τη λέξη, δεν μ' αρέσει. Να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο που έφτασε. Ε, το διπεθέ καλαμάτας και όπως όλα τα διπεθέ ε, Πανελληνίως. σήμερα διάβασα ότι έγινε μια σύσκεψη ε, στο υπουργείο πολιτισμού ε, με την κυρία υπουργό μενδόνι ε, για την αναβάθμιση των ε, διπεθέ ε, Πανελληνίως. ελπίζω να γίνει κάτι γιατί είναι άδικο πολύ. Ε, τα να βρίσκονται Προφανώς. στην κατάσταση που βρίσκονται. Σπουδαίος θεσμός. Σας περιμένω να πούμε και για τα έργα Εγώ. και να έχουμε και κάποια εξέλιξη να πιέσουμε λίγο για το, για το αρχείο μου. Ναι, το θέλω πολύ. Και να μου πείτε αν θα ανεβάσουμε και Καραγιάννη κάποια στιγμή όλα Βεβαίως. αυτά τη παρέα να Βεβαίως. τα πούμε. Χιλιά ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Εμεί ευχαριστούμε να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, πάρα πολύ σύντομα θα τα ξαναπούμε με λεπτομέρειε για όλα αυτά. Να, να σα ευχαριστήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ πραγματικά. εγώ ευχαριστώ και εγώ ευχαριστώ. Και να περάσουμε τώρα, εμεί να δούμε, βλέπουμε γυμναστική. Εδώ κάνουμε και γυμναστική. Βάλτε. Από τον πολιτισμό στον αθλητισμό. Ωραία, ωραία. Και θα επανέλθουμε.